αν και ήδη συζητήθηκε ένα μέρος, να το πω έτσι, του θέματος, του βασικού θέματος που θίγεται μέσω της επίκαιρης ερώτησης για τα προβλήματα των μηλοπαραγωγών του Δήμου Αγιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, που προβλήματα τα οποία οδηγούν σε αδιέξοδο, αν θέλετε, αλλά και σε απόγνωση. Ο κύριος Υπουργός το είπε προηγουμένως στην προηγούμενη ερώτηση, στις απαντήσεις του, είχε την επαφή στη Θεσσαλονίκη με εκπροσώπους των μηλοπαραγωγών, συζητήθηκε αυτό το θέμα, ενδεχομένως και άλλα, αλλά όμως εμείς αναδεικνύουμε το ζήτημα όχι μόνο από αυτή τη διάσταση, αλλά και από το σύνολο των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μηλοπαραγωγοί, κατ' επέκταση όλοι οι αγρότες δηλαδή, αλλά κυρίως οι μηλοπαραγωγοί, με αφορμή τις δυσκολίες που εμφανίστηκαν με την απορρόφηση από παραδοσιακή αγορά ή παραδοσιακές αγορές όπως αυτή της Αιγύπτου, που είχε ως αποτέλεσμα να μείνουν χιλιάδες τόνοι αδιάθετη μήλων συγκεκριμένης ποικιλίας, όχι όλων, συγκεκριμένης ποικιλίας, γιατί άκουσα προηγουμένως όλα τα μήλα. Όχι, είναι συγκεκριμένη ποικιλία. Ή αντίστοιχα, και αντίστοιχα μάλλον, το τμήμα αυτή, το κομμάτι αυτό της παραγωγής, ένα μέρος τους, κάποιοι παραγωγοί μπροστά στην απόγνωσή τους, αν θέλετε, ή στην αγωνία τους να διατεθεί η παραγωγή τους, συμφώνησαν ή μπήκαν στη διαδικασία να πουλήσουν το προϊόν τους με το έσχος, θα λέγαμε εμείς, των ανοιχτών τιμών, αλλά και κάποιοι κάτω και από τις τιμές κόστους, παραγωγής δηλαδή. Συγχρόνως έχουμε και το εξής πλέον, και αυτό παρατηρείται έντονα στην αγορά, στις λαϊκές αγορές, στα μαγαζιά, στα ράφια, ότι αγροτικά προϊόντα, ένα εξ αυτών και τα μήλα, με τις τιμές του ραφιού, να το πω έτσι, είναι ασύμφορο για τη λαϊκή οικογένεια να αγοράζει, να το πω έτσι, αυτό το προϊόν, το φρούτο. Και αυτό έχει να κάνει με το συνολικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο λαός μας, με την ακρίβεια να τσακίζει κόκαλα και κατ' επέκταση λόγω των μισθών, χαμηλών μισθών, συντάξεων, των εισοδημάτων, αν θέλετε, που παρεμβαίνουν καθυλωμένα. Συνεπώς, τα ερωτήματα, κύριε Πρόεδρε, προς τον Υπουργό είναι, πρώτον, σε ό,τι αφορά τους μηλοπαραγωγούς της Άγιας, αν θα υπάρξει οικονομική στήριξη που να καλύψει την απώλεια του εισοδήματός τους με βάση αυτή την εξέλιξη με την αγορά της Αιγύπτου. Φυσικά, παίρνοντας υπόψη σε αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή τη στήριξη της οικονομικής, το αυξημένο κόστος παραγωγής, μιλάμε για διπλάσιος και τριπλάσιο, αλλά τουλάχιστον διπλάσιο κόστος παραγωγής σε σχέση με πέρυσι, και φυσικά να βρεθούν άλλες αγορές. Όχι ότι αυτό θα σημάνει, αν βρεθούν αγορές, ότι οι τιμές θα είναι ενδεχομένως καλύτερες ή εξίσου με τις περσινές, που κατά γενική ομολογία και των μηλοπαραγωγών προς την Αίγυπτο δηλαδή, αφήσαν ένα ικανοποιητικό εισόδημα. Δεύτερον, τι θα γίνει με το εμπάργκο στη Ρωσία? Δεν πρέπει να σταματήσει. Μια τεράστια αγορά, κλείσανε, να το πω έτσι, οι πύλες, και μια σειρά από αγροτικά προϊόντα, ανάμεσα σε αυτά και το μήλο, αλλά και άλλα προϊόντα, τα γνωρίζετε πολύ καλά, δεν μπορούμε να τα εξάγουμε λόγω των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κυρώσεις που συμφωνεί και η Ελλάδα, συμφώνησε και η Ελλάδα προς τη Ρωσία. Τρίτον, το κόστος παραγωγής, το οποίο το γνωρίζετε πολύ καλά, έχει φτάσει στα ύψη. Λοιπόν, τι θα γίνει με το πετρέλαιο? Αφορολόγητο πετρέλαιο, γιατί δεν δίνεται στους αγρότες όπως στους εφοπλιστές? Εκεί δεν αγγίζουμε τίποτα, στους αγρότες όμως, κατ' επέκταση στο λαό γενικότερα, με μείωση τιμής του ρεύματος. Το αγροτικό ρεύμα, να μπει, στο αγροτικό ρεύμα να μπει πλαφόν στην κιλοβατόρα, επαναφορά της τιμής στην τιμή που είχε το αγροτικό ρεύμα πριν την επιβολή της ρήτρας αναπροσαρμογής. Και παράλληλα, βεβαίως, αυτό άπτεται γενικότερης πολιτικής κατεύθυνσης, κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας, το προστίμο ρήπων κτλ. Κινήσεις και στρατηγικές και εφαρμογή στρατηγικών μέσω και αυτής της κυβέρνησης, όπως και προηγούμενης κυβέρνησης, να εκτοξεύσει το κόστος ενέργειας στα ύψη. Αντίστοιχα, κατάργηση των ΦΠΑ. Και φυσικά, αυτό που ζητούν παράλληλα οι αγρότες είναι ποιο? Η θέσμιση κατώτερων εγγυημένων τιμών. Χρόνια τώρα διεκδικούν εγγυημένες τιμές στα αγροτικά τους προϊόντα, όπως και η μηλοπαραγωγή,
που να καλύπτουν, να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν ένα εισόδημα, βιώσιμο εισόδημα, που μπορεί να τους εξασφαλίζει τη διαβίωση αυτών και των οικογενειών τους, αλλά και πολύ δε περισσότερο τη δυνατότητα να μπορέσουν να ξαναμπούν στα χωράκια και να καλλιεργήσουν την επόμενη χρονιά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ωραία. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για την πρωτολογία. Κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ για την ερώτηση, παρόλο που είναι σε συνέχεια της προηγούμενης. Αλλά από αυτήν καταδεικνύεται και κάτι που νομίζω οφείλω να το πω. Το ειλικρινές ενδιαφέρον όλων των βουλευτών της περιφέρειας, όλων των παρατάξεων, για υποθέσεις αγροτών, για υποθέσεις κτηνοτρόφων, ακριβώς επειδή σίγουρα ο πρωτογενής τομέας βιώνει δύσκολες συνθήκες και οφείλουμε όλοι και να αναδεικνύουμε τα θέματα, να αναδεικνύουμε τα ζητήματα και να προσπαθούμε σε ένα πλαίσιο συνεννόησης να βρίσκουμε λύσεις. Μπορούν βέβαια μερικά ζητήματα τα οποία τίθενται από εσάς, κύριε συνάδελφος βουλευτή του ΚΚΕ, να μην συμφωνούν με το πλαίσιο το θεσμοθετημένο όπως υπάρχει, όμως αυτό δεν σημαίνει σε σχέση με τις κατώτατες τιμές όπως το αναφέρατε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να δούμε ζητήματα άμεσης παρεμβάσεων σε κάποια θέματα και να προσπαθήσουμε να τα λύσουμε. Αναφέρθηκε εδώ το ζήτημα που προέκυψε λόγω του ότι ουσιαστικά μία αγορά στην οποία παραδοσιακά γινόταν η εξαγωγή των συγκεκριμένων προϊόντων έχει δυσκολίες. Έχει δυσκολίες να απορροφήσει. Και γίναν πολλές προσπάθειες και γίναν συναντήσεις και σε πολλά επίπεδα. Και εγώ είμαι αισιόδοξος ότι ξέρω ότι υπάρχει και σήμερα μία συνάντηση με τους Αιγύπτιους. Έχω μία αισιοδοξία ότι θα μπορεί μεγάλο μέρος του προβλήματος να λυθεί. Ταυτόχρονα, όπως σας είπα, μέσω της οικονομικής διπλωματίας προσπαθούμε σε αυτό το πολύ μικρό διάστημα που προέκυψε δυστυχώς το πρόβλημα να διασφαλίσουμε κάποιες εναλλακτικές αγορές και βεβαίως αυτό το οποίο παραμένει ως μοναδικό αλλά όχι απεριόριστο όπλο στα χέρια μας για την κάλυψη της απώλειας του εισοδήματος των αγροτών μας είναι το ίδιο του Υπουργείο μέσα από τα προγράμματα που έχει κατά βάση από το πρόγραμμα De Minimis, αλλά αυτό είναι μια εξέλιξη την οποία αν χρειαστεί να τη δούμε, ελπίζω να μην χρειαστεί, θα τη δούμε αφού ολοκληρωθεί λίγο οι διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά είμαστε εδώ για να τις δούμε. Και βεβαίως, όπου υπήρχαν εξαγωγές προς την πλευρά των χωρών, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, υπάρχει το πλαίσιο, το οποίο έχει ψηφιστεί ήδη στην Ευρώπη, μέσα για την Ουκρανική κρίση, το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα αποζημιώσεων, αλλά μιλάμε για κάτι το οποίο είναι διαφοροποίηση από πέρσι σε φέτος. Εσείς μιλήσατε για το εμπάρκο από το 2014, το αναφέρατε, καλώς το αναφέρατε. Ξέρετε ότι για εκείνη την περίοδο υπήρχαν οι αποζημιώσεις προς τους αγρότες μας. Στη συνέχεια υπήρξε διαμόρφωση νέων αγορών. Απλά τώρα εδώ έχουμε μια εξέλιξη, η οποία δεν έχει να κάνει με έναν συμβατό τρόπο των εξελίξεων. Ήταν κάτι που έχει να κάνει με την οικονομική κατάσταση στην Αίγυπτο. Σε κάθε περίπτωση, επειδή βρέθηκα με τους παραγωγούς, νομίζω ότι κατάλαβαν το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον του Υπουργείου για το πρόβλημα, το οποίο είναι πραγματικό. Και βεβαίως οφείλω εδώ να επαναλάβω και νομίζω πρέπει να το συνομολογήσουμε όλοι, ότι σε πολύ δύσκολες συνθήκες, οι οποίες οφαίνονται στις αλλαγές των κλιματικών φαινομένων κατά βάση και στις ζημίες που έχουν δημιουργηθεί, ο ΕΛΓΑ σε πολύ λίγους χρόνους δεν έχει σχέση άμεσα με το συγκεκριμένο ερώτημά σας, αλλά δείχνει το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τον πρωτογενή τομέα. Ο ΕΛΓΑ σε ποσά που δεν έχουν δοθεί ποτέ άλλοτε και σε χρόνους που δεν δόθηκαν ποτέ άλλοτε, προσπαθεί πραγματικά να στηρίξει τους Έλληνες αγρότες. Στη δευτερολογία μου θα έχω την ευκαιρία να πω και κάποια άλλα πράγματα τα οποία γίνονται προς την κατεύθυνση αυτή στήριξης των αγροτών μας. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία. Κύριε Πρόεδρε, άκουσα με προσοχή τον Υπουργό. Επαναλαμβάνω και πάλι το ζήτημα του συγκεκριμένης ποικιλίας που δεν μπορεί για αυτούς τους λόγους να εξαχθούν στην Αίγυπτο. Δεν σημαίνει, επαναλαμβάνω γιατί το είπα και στην πρωτολογία μου και νομίζω ότι ο Υπουργός το αντιλαμβάνεται και το γνωρίζει πολύ καλά αυτό, δεν σημαίνει ότι και η εξέβρεση οποιαδήποτε αγοράς, όποια και αν είναι αυτή, που αναφέρθηκε ο Υπουργός, γίνονται κάποιες διαβουλεύσεις, κάποιες κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση, θα εξασφαλίσει αυτό που λέμε το ικανοποιητικό εισόδημα στον αγρότη και συγκεκριμένα, αν θέλετε, στον μηλοπαραγωγό. Και αυτό που διεκδικούν και το προηγούμενο διάστημα της κινητοποίησης τους οι αγρότες, αλλά και το επόμενο διάστημα, τώρα βέβαια είναι περίοδος συγκομιδής ακόμα,
Αλλά οξύνεται το πρόβλημα, κύριε Υπουργέ, και οξύνεται όχι μόνο για την ποικιλία Αθήνα, συνολικά για το μήλο. Η Αγιά παράγει περίπου το 35% στη χώρα μας, παραγωγής μήλου δηλαδή, της συνολικής εγχώριας παραγωγής σε μήλο. Είναι αλυσίδα αυτό, και το μήλο έχει να κάνει φυσικά με τους ίδιους τους αγρότες, την επιβίωσή τους, η τιμή δηλαδή και οι τιμές που θα διαμορφώνονται και διαμορφώνονται, αλλά και με την οικονομία της περιοχής, αλλά και με το μέλλον των ίδιων των αγροτών, όπως είπα. Και αυτό τι απαιτούν? Απαιτούν το αυτονόητο. Να πουλάνε τα μήλα, τα κεράσια, αντίστοιχα τα κάστανα, τα παραγόμενα τέλος πάντων προϊόντα τους, σε τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να βγάζουν φυσικά ένα μεροκάματο στην ουσία, ώστε να ζουν αυτοί και οι οικογένειές όλα και να μπορούν να συνεχίζουν να καλλιεργούν. Τώρα, δείτε, το πετρέλαιο, 1,85 ευρώ το λίτρο. Και με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ, θα πω τη λέξη αυτή, επιστροφή κοροϊδία. 70 εκατομμύρια που εξαγγείλατε, που δεν είναι ούτε καν και ψίχουλα, δηλαδή, σε σχέση με την τεράστια κατανάλωση που κάνανε οι αγρότες. Με συγχωρείτε, 70 λίτρα το στρέμα πετρέλαιο ξοδεύει ο αγρότης, 2 λίτρα πήρε πίσω επιστροφή. Από πού και πώς βοηθιέται, λοιπόν, ακόμα και στο κομμάτι αυτό, αγροτικό ρεύμα. Πλήρωναν 0,07, όχι ότι ήταν καλό, αλλά λέμε, πληρώνανε 0,07 ευρώ, λεπτά, συγγνώμη, 0,07 λεπτά την κιλοβατόρα και με τη ρήτρα αναπροσαρμογής, με την οποία, όπως λένε και οι ίδιοι, κορόιδευε η κυβέρνηση, τους κορόιδευσε. Δεν τη μειώσατε στο 90% όπως είχε δηλωθεί και έρχονται οι λογαριασμοί, ήρθαν οι λογαριασμοί και έρχονται οι λογαριασμοί με 0,21 λεπτά την κιλοβατόρα. Τριπλάσιο το ρεύμα δηλαδή από πέρυσι. Να ένα επιπρόσθετο βάρος. Να μην πούμε για το εμπάργκο που το είπα και στην πρωτολογία προς τη Ρωσία, άλλες χώρες τέλος πάντων. Χάθηκε τεράστια αγορά, όχι μόνο για τα μήλα, είπαμε για όλα τα υπόλοιπα, ροδάκινα, χλάδια, δαμάσια κτλ. Με αποτέλεσμα βεβαίως να μην εξάγονται και να ψάχνουμε για αγορές. Αλλά δείτε τώρα, ανοίγω μια παρένθεση κύριε Πρόεδρε, επειδή άκουσα και για τα ροδάκινα, άκουσα λίγο την κυρία Τζάκρη προηγουμένως στη συζήτηση που είχατε. Δείτε, υπάρχει ένα ζήτημα με τα ροδάκινα για τις αποζημιώσεις μέσω de minimis. Αφήστε που το de minimis τελείωσε για φέτος, έτσι. Όμως τα ροδάκινα αποζημιώθηκαν στην Μαθία, Πέλα, αν δεν κάνω λάθος, αν κάνω λάθος διορθώστε με. Αποζημιώθηκαν συγκεκριμένες ποικιλίες. Έτσι λοιπόν, αποζημιώθηκαν στο νομό Λάρισας 2-3 που είχαν αυτή την ποικιλία και η πλειοψηφία στον Τύρνοβο δεν ενταχθεί στον de minimis γιατί δεν είχαν αυτή την ποικιλία ροδακίνων. Κλείνω την παρένθεση γιατί δεν είναι και το θέμα της ερώτησης. Έτσι λοιπόν, επαναλαμβάνω και πάλι ότι η εγχώρια αγορά που θα μπορούσε, στην εγχώρια αγορά που θα μπορούσαν τα μήλα και αυτά τα μήλα που παρουσιάστηκε αυτό το πρόβλημα με την απορρόφησή τους, με την εξαγωγή τους στην Αίγυπτο, αλλά συνολικά η παραγωγή του μήλου να καλύπτει τις ανάγκες του λαού μας ως ένα προϊόν που παράγεται στη χώρα μας πλούσιο και τα λοιπά, να μην μπούμε τώρα στις λεπτομέρειες, όπως αντίστοιχα και τα άλλα προϊόντα, να μην μπορούν οι ίδιοι Έλληνες, οι ίδιοι καταναλωτές, οι ίδιοι Έλληνες, ο ίδιος λαός, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, λόγω ακριβώς των τεράστιων απολειών στο εισόδημά τους από το κύμα της ακρίβειας, αλλά και από τις μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις, να μην μπορούν οι ίδιοι να αγοράζουν την παραγωγή της χώρας μας. Και να μειώνεται συνεχώς η κατανάλωση των αγροτικών προϊόντων από τους εργαζόμενους, από τους καταναλωτές εδώ στη χώρα μας. Και φυσικά δημιουργείται μια εκρηκτική κατάσταση όσο συνεχίζεται, όπως είπαμε και προηγουμένως, τα προβλήματα με τα ζητήματα που αφορούν το κόστος παραγωγής, το πετρέλαιο, το ρεύμα, τα μέσα και τα εφόδια έχουν τριπλασιαστεί. Έτσι λοιπόν το κόστος παραγωγής κάνει ασύμφορο, να σας πω ευθέως, το ίδιο, οι ίδιοι αγρότες το λένε, κάνει ασύμφορο και μπαίνει πλέον στη σκέψη τους η εγκατάλειψη καλλιεργειών. Άρα λοιπόν, παράλληλα με τη στήριξη στο εισόδημα, αυτό που βάζουμε και στην ερώτηση αν θέλετε, που απαντήσατε και εσείς στην πρωτολογία σας, θα πρέπει να υπάρξει ουσιαστική οικονομική στήριξη των παραγωγών της Αγιάς, των μηλοπαραγωγών προκειμένου. Παράλληλα, μέτρα μείωσης του κόστους παραγωγής σε όλα μια σειρά από θέματα που ανέπτυξα προηγουμένως. Και οι τιμές των προϊόντων
οι κατώτεροι, να θεσπιστεί κατώτερες εγγυημένες τιμές στα αγροτικά προϊόντα, να καλύπτουν το κόστος. Να έχει ασφαλισμένη. Και όχι αυτό το έσχος που υπάρχει, με ανοιχτές τιμές να δίνουν την παραγωγή και να μην ξέρουν αν θα πάρουν και πόσα θα πάρουν και πότε θα τα πάρουν. Έτσι λοιπόν, εμείς θεωρούμε ότι πράξεις χρειάζονται άμεσα, φυσικά, μέτρα χρειάζονται στήριξη της συγκεκριμένης κατηγορίας αγροτών, των μελοπαραγωγών της Αγιάς και όχι μόνο, και φυσικά την πεπατημένη και τον δρόμο τον ξέρουν χρόνια τώρα. Με τους αγώνες τους διεκδικώντας έχουν πετύχει. Πότε περισσότερα, πότε λιγότερα. Να ξέρετε ότι το επόμενο διάστημα θα βγουν στους δρόμους, κύριε Υπουργέ. Διεκδικώντας το αυτονόητο, ποιο? Το δικαίωμα στο να μείνουν στη γη τους, να καλλιεργήσουν και στα χωράφια τους. Και να μην ξεκληριστούν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για την δευτερολογία. Κύριε συνάδελφε, νομίζω είναι κατανοητό σε όλους και σε όσους δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα αλλά και στους Έλληνες πολίτες. Οι πολύ ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της εξωγενούς ενεργειακής κρίσης για την οποία υπάρχει ευθύνη, ευθύνη μονοματεπώνυμο, είναι η ευθύνη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αυτό έχει δημιουργήσει πάρα πολλές συνέπειες. Μέσα στις συνέπειες αυτές λοιπόν προσπαθούμε και μέσω εθνικών πόρων κυρίως, αλλά και μέσω ευρωπαϊκών πόρων, να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες τις οποίες πραγματικά αυτές τις στιγμές βιώνουν οι αγρότες και οι εκτινοτρόφοι μας. Και ναι, όλο το βάρος αυτής της αύξησης του ενεργειακού κόστους δεν μπορεί καμία κυβέρνηση να το πάρει επάνω της, αλλά σίγουρα έχουν γίνει πολύ σημαντικές παρεμβάσεις. Και οφείλω εδώ να αναφέρω κάποιες από αυτές. Πρώτη σημαντική παρέμβαση είναι η μείωση του ΦΠΑ στα λιπάσματα. Είναι μία μείωση η οποία έγινε από πέρσι, από το φθινόπωρο, σημαντική μείωση. Δεν αρκεί, αλλά είναι, καταλαβαίνετε, μία σημαντική μείωση σε σχέση με τα εισοδήματα που είχε το κράτος από τη συγκεκριμένη παρέμβαση και την οποία δεν δίστασε να τη μειώσει. Είχαμε, μιλάω μόνο για τους αγρότες, θα μιλήσω για τους κτηνοτρόφους, έχουμε την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης 72 εκατομμυρίων μόνο στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, το σημειώνω. Παλαιότερα ήταν διπλάσιο το ποσό, αλλά ήταν και διπλάσιοι οι δικαιούχοι. Αλλά δεν έγινε απλά η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για πρώτη φορά μετά το 2016. Όλο αυτό το διάστημα, από το Μάρτιο μέχρι σήμερα, κύριε συνάδελφε, υπάρχει έκπτωση στο αγροτικό πετρέλαιο στην Αντλία 15 λεπτά το λίτρο. Αυτή είναι μια συνεχής επιδότηση που υπάρχει από το κράτος σε όποιον χρησιμοποιεί πετρέλαιο κίνησης, μέσω οποίου βεβαίως και τους αγρότες, η οποία είναι πολλά χρήματα για όλο αυτό το διάστημα, είναι 15 λεπτά επάνω στην Αντλία. Βεβαίως, η στήριξη στο ρεύμα τον πρώτο καιρό ήταν αναλογική, αλλά οι τελευταίοι λογαριασμοί, κύριε συνάδελφε, και νομίζω ότι οι άνθρωποι που γνωρίζετε στον πρωτογενή τομέα θα σας το επιβεβαιώσουν, είναι πραγματικά μια στήριξη που αγγίζει για το αγροτικό ρεύμα το 90% της αύξησης που θα είχαμε αν δεν γινόταν η τελευταία παρέμβαση που μετά τον Ιούλιο υλοποιείται από την παρούσα κυβέρνηση. Μια πολύ μεγάλη παρέμβαση η οποία ακριβώς δίνει και τη δυνατότητα να βρίσκονται σε λειτουργία οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις και εκτινοτροφικές. Βεβαίως, ανακοινώθηκε το Σάββατο από τον Πρωθυπουργό επιπλέον ενίσχυση για αγορά λιπασμάτων στους αγρότες μας. Δεν αρκεί να αναφέρω όλες αυτές τις παρεμβάσεις, οι οποίες είναι άμεσες. Ταυτόχρονα έχουμε ένα πρόβλημα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας 705 εκατομμυρίων, το μεγαλύτερο που είχαμε ποτέ στη χώρα. Προσπαθούμε, έχουμε την ελάφρυνση από φόρους των συμμετοχόντων στα συνεργατικά σχήματα και θα περίμενα πραγματικά από ένα κόμμα σαν εσάς αυτό να το επικροτήσει. Μπορεί να μην μπορούμε να συμφωνήσουμε σε πολλά πράγματα, αλλά νομίζω να συμφωνήσουμε ότι είναι προς σωστή κατεύθυνση. Ότι τα φυσικά πρόσωπα που μπορούν και συνεταιρίζονται, που συμμετέχουν σε ομάδες παραγωγών, τα φυσικά πρόσωπα πλέον θα φορολογούνται στο 50% των κερδών τους. Είναι μια παρέμβαση που έκανε αυτή η κυβέρνηση και νομίζω πρέπει όλοι και να την αναδείξουμε και να την επικροτήσουμε. Σε κάθε περίπτωση, κύριε συνάδελφε, και επανερχόμενος στο ειδικό ζήτημα το οποίο θέσατε στην αρχή.
Το επόμενο λίγο διάστημα, γιατί ούτως ή άλλως η περίοδος της συγκομιδής και της εξαγωγής του συγκεκριμένου προϊόντος είναι προς το τέλος. Πρέπει να δούμε και να μετρήσουμε τι καταφέραμε να εξάγουμε, πώς μπορέσαμε είτε στην παραδοσιακή αγορά της Αιγύπτου, στις αναλυτικές αγορές μπόρεσαν οι παραγωγοί μας να εξάγουν, αλλά για ένα πράγμα να είναι βέβαιο όσοι μας ακούνε, ότι αμέσως μετά και βλέποντας πραγματικά ποια είναι η απώλεια του εισοδήματός τους, θα έρθει αυτή η κυβέρνηση, όπως το έκανε σε τόσες άλλες περιπτώσεις, και θα στηρίξει πραγματικά τον πρωτογενή τομέα όπως οφείλει να το κάνει σε μια δύσκολη περίοδο, άσχετα αν όλες οι αιτίες με τις οποίες δημιουργούνται αυτές οι δύσκολες συνθήκες δεν ήταν αιτίες που συνηθίζαμε παλαιότερα να αποζημιώνουμε, και πρέπει αυτό να το σημειώσουμε. Αλλά είπαμε, είναι εξαιρετικές συνθήκες. Με εξαιρετικό λοιπόν, αποφασιστικό και ισχυρό τρόπο απαντάει η κυβέρνηση, στηρίζοντας όλους όσους δουλεύουν στον πρωτογενή τομέα.